Música. Quem gostou, faz barulho aí! Βραζιλία, Ρίο και Σάμπα. Η μουσική που γεννήθηκε και συνδέθηκε με το καρναβάλι. Ήρθε στη χώρα από Αφρικανούς σκλάβους και εμπλουτίστηκε τόσο από τα τοπικά ακούσματα όσο και τις παραδόσεις των Ευρωπαίων επίκων. Οι καριόκας μας ταξιδεύουν σε ένα χαρούμενο κόσμο με μια χρειά μελαγχολίας, που όμως κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού δεν γίνεται αισθητή. Η εσένσια του Σάμπα είναι ο ρίτμο. Η μαγεία της Σάμπα κρύβεται στο ρυθμό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα στοιχεία, όπως η μελωδία και η στίχη. Αλλά ο ρυθμός είναι το κυρίαρχο συστατικό της. Ο ρυθμός και ο συγκοπάδο είναι η εσένσια του samba. Εάν δεν αισθάνεσαι καλά ή δεν θες να είσαι ευτυχισμένος, αυτό δεν είναι ένα μέρος για σένα. Δοκίμασε καλύτερα να πας κάπου αλλού. Η Σάμπα είναι για ανθρώπους χαρούμενους και γεμάτους ζωή. Εάν σε μια τέτοια περίσταση όπως αυτή, που φοράμε όλα αυτά τα φανταστικά κουστούμια και υποδιόμαστε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, κάποιος δεν είναι χαρούμενος, τότε δεν ανήκει εδώ. Η κοινωνία της Βραζιλίας έχει ανακηρύξει τη Σάμπα ως την εθνική της μουσική. Το Ρίο Ντε Τζανέιρο είναι βέβαια η πατρίδα αυτής της μορφής έκφρασης. Πρόκειται για τη Σάμπα που διδάσκεται στις ειδικές σχολές. Τη Σάμπα των Φαβέλας. Είναι η πόλη με τις μυθικές παραλίες και τη μαγική θέα. Το καρναβάλι διαρκεί μόνο μερικές μέρες. Για την προετοιμασία του όμως χρειάζονται 12 μήνες και σκληρή δουλειά στις γνωστές σχολές της Σάμπα. Πρόκειται για σχολές που προσελκύουν νέους από τις φαβέλες αλλά και επαγγελματίες της showbiz. Μία από αυτές είναι η Ρόζα Μαγκαλάες, μια γνωστή σχεδιάστρια ειδικών κουστούμιών για το καρναβάλι, που με το ταλέντο της κατάφερε φέτος να αποσπάσει το βραβείο για τις καλύτερες δημιουργίες. Η σχολή Σάμπα είναι το μέρος που άνθρωποι γνωρίζονται και περνούν χρόνο μαζί. Εδώ δεν υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές δεσμεύσεις. Είναι ένα ανοιχτό μέρος, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε φτωχός ούτε πλούσιος. Υπάρχει χώρος για όλους. Λέγεται σχολείο τελείως συμβολικά. Στην ουσία πρόκειται για ένα μεγάλο κλαμπ. Και εμάς τα άρματα στα οποία χορεύουμε είναι ό,τι για τα παιδιά οι γονείς τους. Αυτοί που χορεύουν πάνω τους τους δίνουν ζωή. Μοιράζουν χαρά, ευτυχία και το πάθος τους. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας, όπως θα λέγαμε σχηματικά, νιώθουν ευτυχισμένα. Και για το λόγο αυτό χορεύουν και τραγουδούν όλο το βράδυ. Δεν είμαι καλή στο να χορεύω. Είμαι απέσια τραγουδίστρια. Δεν μπορώ ούτε να συνθέσω, αλλά ξέρω βέβαια πώς να ευχαριστιέμαι τη ζωή. Νομίζω πως οι σχολές Σάμπα είναι μέρος της μαγείας του Ρίο. Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί απλοϊκά. Η εξήγηση γίνεται κατανοητή όταν είσαι παρόν στο καρναβάλι και την παρέλαση. Πρέπει να είσαι εκεί, να ακούσεις και να χορέψεις Σάμπα με τον δικό σου τρόπο. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Πρέπει μόνο να λεκνίζεσαι με τρόπο που το σώμα σου να αποπνέει χαρά.